Κάμερες ασφαλείας αλλά και μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής του Αλμυρού φαίνεται ότι λειτουργήσαν καταλυτικά προκειμένου να αρχίσει να ξεδιλύγεται το κουβάρι της υπόθεσης δολοφονίας του 23χρονου Πακιστανού πριν από 10 περίπου ημέρες στην παραλία του Αλμυρού στον Άγιο Νικόλαο. Κάποιες πληροφορίες είπαν ότι, σε εμάς δηλαδή, ότι ήταν θέμα ξεκαθαρίσματος λογαριασμών μεταξύ αλλοδαπών. Δεν θέλω να αναφερθώ συγκεκριμένης χώρας. Κάποιοι άλλοι, ξέρετε, τώρα κυκλοφορούν και τα ράδιο αρβίλα που λέμε, λέγανε ότι τον είχαν δει το συγκεκριμένο να κάνει βόλτες στην περιοχή. Ο 23χρονος είχε βρεθεί μέσα σε λίμνη αίματος σε καλαμιώνα της παραλίας, με την ιατροδικαστική εξέταση να φέρνει στην επιφάνεια ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για το φωνικό, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από τα τραύματα από σφυρί και μαχαίρι που ο δράστης ή οι δράστες είχαν φέρει στον 23χρονο, από το θύμα είχαν κοπεί μέχρι και τα αυτιά. Μαχαίρι νομίζω βρήκαν και ένα σφυρί. Τα εργαλεία με τα οποία επέφεραν τα θανάσιμα τραύματα στο κεφάλι και το λαιμό του θύματος, ο δράστης ή οι δράστες, είχαν βρεθεί στην παραλία λίγα μέτρα από το άψυχο σώμα του 23χρονου και η ενδελεχής έρευνα των αρχών, μαζί με τα στοιχεία που προέκυψαν από καταθέσεις, αλλά και την αποτύπωση εικόνων από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή, όπως όλα δείχνουν, έχουν τροφοδοτήσει τις λιμενικές και τις αστυνομικές αρχές που διενεργούν την προανάκριση, με στοιχεία ακόμη και για την ταυτότητα των δραστών. Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με αυτούς τους ανθρώπους. Φιλήσυχοι άνθρωποι, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Καταρχήν δεν έχουμε θέματα τέτοιου επίπεδου εγκληματικότητας εμείς εδώ, από σπανίως μέχρι καθόλου δηλαδή. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μέχρι στιγμής, αν και βασικός ύποπτος θεωρείται άνδρας Πακιστανός που αναζητείται, στην υπόθεση εμπλέκονται τουλάχιστον δύο ακόμη άτομα που και αυτά έχουν ταυτοποιηθεί, πλην όμως δεν έχουν εντοπιστεί από τις αρχές. Το γνώριζαν, ναι. Τα τελευταία 3 χρόνια εμένα στον Άγιο Νικόλα. Ναι. Μόνο αυτό. Πολύ ήσυχος και πολύ καλός εργατικός, δούλευε συνέχεια. Τώρα δεν ξέρω τι έγινε. Κρίμα όμως. Έχει κάποια προβλήματα εκεί στο πατρίδα, ναι. Από ό,τι μας το είπαν και τώρα, ναι. Σας είπε για κάποια προβλήματα που ενδεχομένως να αντιμετωπίσει? Όχι. Εδώ παιδιά που μένει μαζί δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ναι. Πάντως από την πρώτη στιγμή που έγινε αντιληπτό το τραγικό περιστατικό, τα σενάρια για το ποιος μπορεί να ευθύνεται για τη δολοφονία του 23χρονου είχαν πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο και πάντως ούτε δευτερόλεπτο δεν αναπτύχθηκε κάποιο άλλο σενάριο πέραν του ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Κάτι που φαίνεται με βάση το συγκεντρωμένο υλικό να επιβεβαιώνεται, αφού οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά του 23χρονου υπήρχε ένταλμα σύλληψης από το Πακιστάν, αφού κατηγορούνταν ως ύποπτος για φόνο στην πατρίδα του, κατηγορία η οποία πιθανότατα να συνδέεται στενά με τα όσα εκτελήχθηκαν στην παραλία του Αλμυρού την προηγούμενη εβδομάδα.